Δεύτερη ώρα, 10 και 21 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας. Είναι 5η 25 Ιουλίου, είστε στο ραδιόφωνο Πολιτεία, 90,7 η συχνότητά μας. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 27 310 89 240 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού μας κέντρου. Στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Λεωνίδας Χονδρόπουλος. Πάμε τώρα στη συνέντευξη που σας έχουμε προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η συμπολίτησά μας, η κυρία Τασία Κανελοπούλου, και θα συζητήσουμε διάφορα θέματα, και αφού την καλημερίσουμε θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε την περασμένη Τρίτη. Κυρία Κανελοπούλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, γιατί θα πούμε πάρα πολλά σήμερα με τα Ινούντια 2019 που έγιναν την περασμένη Τρίτη στη Σελασία, στο χωριό σας. Τυχαίνει να είμαι πρόεδρος του Συλλόγου, ναι, και έχουμε τα τελευταία χρόνια καθιερώσει ένα φεστιβάλ, όσο μπορεί να θεωρηθεί φεστιβάλ και να έχει αξιώσεις, που σχετίζεται με την αναβίωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Mm-hmm. Συγκεκριμένα φέτος ήταν αφιερωμένο στην αμπελοκαλλιέργεια και στο κρασί. Η περιοχή του πρώην Δήμου Ινούντος ονομάστηκε έτσι διότι εκεί ο Ίνος, η αμπελοκαλλιέργεια, ήταν μία από τις πρώτες και τις πιο βασικές οικονομικές δραστηριότητες. Και είναι γνωστά και τα βρουλιώτικα αμπέλια. Έγινε λοιπόν μια έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αναζητήσαμε από συμβόλαια, αγοραπολισίες, ονομασίες που είχαν να κάνουν από την περίοδο μετά την τουρκοκρατία, βραβεία που είχαν να κάνουν με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ποιότητα του κρασιού της περιοχής, και πάρα πολλά άλλα ιστορικά στοιχεία, τα οποία προβλήθηκαν. Την έρευνα είχε κάνει ο Γιάννης Καπετανάκης, και παράλληλα πάνω σε αυτά τα στοιχεία στηρίχτηκε ένα δρόμενο το οποίο ενσάρκωσαν κάτοικοι του χωριού. Πέρσι είχε γίνει με την ίδια επιτυχία ο παραδοσιακός γάμος και του χρόνου είναι αφιερωμένο στην ελιά και στο λάδι. Και ίσως ξεκινήσουμε από του χρόνου πια να αναβιώσουμε και τη γιορτή της ελιάς με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνων ΑΕ, η οποία ενέκρινε ένα τριετές πρόγραμμα που καταθέσαμε ως πολιτιστικός σύλλογος της Ελασίας, και αφορά στη χρηματοδότηση των Ινουντίων για την ανάπτυξη της έρευνας, για την διάδοση του ερευνητικού υλικού και για την παραγωγή αυτών των μονόπρακτων και του φεστιβάλ εν γέννη. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το νομικό πρόσωπο πολιτισμού και περιβάλλοντος, διότι στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια με χρηματοδότηση το φεστιβάλ και το σύλλογό μας, και μπορούμε να κάνουμε αυτά τα δρόμενα και αυτούς τους τα φεστιβάλ χορού. Εμάς ο στόχος μας είναι να δώσουμε μια νέα διάσταση στο χωριό μας, όπου κατοικούν πολλά νέα ζευγάρια. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Το χορευτικό αποτελείται από 20 μεγάλους και 14 παιδιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, νομίζω, γιατί τα παιδιά και μαθαίνουν τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και συμμετέχουν σε αυτά τα δρόμενα με πολύ μεγάλη επιτυχία, αποκτώντας ιδιαίτερη κοινωνικότητα και ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση. Και είναι και ένα εκπαιδευτικό γεγονός για μας τους ίδιους και για τα παιδιά, που θεωρούμε ότι έχει αξιώσεις και που τελικά αυτό είναι ο πολιτισμός. Δηλαδή αυτό που παράγουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Έτσι. Με τη συμμετοχή τους και με τη δουλειά τους. Δεν είναι πολιτισμός τώρα το να πληρώνω φίρμες, να τους μπουκώνω στην κυριολεξία με δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να προσελκύσω δεκάδες χιλιάδες κόσμου και να πουλήσω δεκάδες χιλιάδες μπύρες. Όλα αυτά είναι καλά για το εμπόριο. Δεν είναι όμως αυτό ο πολιτισμός κατά τη δική μας άποψη. Και στο τέλος δεν μένει και τίποτα από όλα αυτά που γίνονται, και έξοδα πολλά μένει, και δεν μένουν και χρήματα, βέβαια, στο σύλλογο. Βέβαια. Αναφερθήκατε στη γιορτή ελιάς και λαδιού και θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί από ό,τι φαίνεται φέτος δεν θα γίνει, γιατί ο μήνας έχει ήδη 25, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση ούτε ότι θα γίνει ούτε ότι δεν θα γίνει. Εσείς τι γνωρίζετε? Εγώ γνωρίζω ότι ο Δήμος αποποιήθηκε την υποχρέωση του αυτή.
το πέταξε τον μπαλάκι στο νομικό πρόσωπο και το νομικό πρόσωπο στο τοπικό συμβούλιο Σελασίας, το οποίο απέρχεται διότι έχασε τις εκλογές και από Σεπτέμβρη θα έχουμε καινούριο, το οποίο βέβαια και δεν μπορεί να αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Όλοι εμείς όμως είπαμε στο νομικό πρόσωπο ότι θα στηρίξουμε όσο μπορούμε και ακόμα περισσότερο να γίνει η γιορτή φέτος. Δεν έχουμε καμία απάντηση από κανέναν. Να γίνει όμως στη Σελασία. Να γίνει στη Σελασία. Εννοείται στη Σελασία. Μα οι γιορτές αυτές χρηματοδοτούνται από το Δήμο, διότι γίνονται στις ορεινές περιοχές. Και αν διαβάσετε και την αρχική σύλληψη της διοργάνωσης αυτής, αυτό έλεγε, να προβάλλουμε τις ορεινές περιοχές, τις μειονεκτικές περιοχές, τα προϊόντα αυτών των περιοχών. Το γεγονός ότι πέρσι ήρθε στη Σπάρτη η γιορτή ελιάς, οφείλεται σε άλλους παράγοντες και όχι στο στόχο που έχει η γιορτή. Η γιορτή έχει ως στόχο να αναδείξει τις περιοχές. Διαφορετικά θα έπρεπε ο κύριος Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο που συνένεσε, το μέρος, η μερίδα του Δημοτικού Συμβουλίου που συνένεσε σε αυτό, να φέρνουν κάθε χρόνο και τη γιορτή του Κάστανου και τη γιορτή του Τσίπουρου και κάθε χρόνο να φέρνουν και μια γιορτή στη Σπάρτη. Όχι να καταργούν τη γιορτή από τη Σελασία, επειδή υπήρξε πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και πρόσωπα συγκεκριμένα που ήθελαν να έρθει η γιορτή εδώ στη Σπάρτη. Καλά, έγινε και για λόγους του ότι δεν υπήρχε και συμμετοχή τα τελευταία χρόνια, οπότε έπρεπε κάτι να γίνει. Όταν τη μία χρονιά την κάνουμε μία μέρα. Την επόμενη χρονιά, για κάποιους λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί ποτέ, τη μεταφέρουμε άλλο σε άλλο μήνα. Την τρίτη χρονιά αποφασίζουμε να τη φέρουμε στη Σπάρτη. Ασφαλώς και σπάζει ο θεσμός. Ναι. Ασφαλώς και σπάζει. Άρα έγινε με πολύ συστηματικό τρόπο η διάλυση αυτού του γεγονότος. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ποιον ενοχλούσε ή ποιον δεν συνέφερε. Και εν πάση περιπτώσει και ο εμπορικός σύλλογος ο οποίος έχει επιδιώξει να έρθει γιορτή στη Σπάρτη, δεν νομίζω ότι ωφελήθηκε και τίποτα από τη γιορτή. Αντίθετα, η γιορτή μπορεί να ωφελήθηκε από τη λευκή νύχτα που έκαναν πέρσι και είχε πολύ κόσμο. Έτσι. Και δεν θα έπρεπε να συνδυάσουμε τη γιορτή Ελιάς Κελαδίου με τη Λευκή Νύχτα. Θα μπορούσε να γίνει η Λευκή Νύχτα οποιαδήποτε άλλη ημέρα και να έχει για δεύτερη φορά κόσμο η Σπάρτη. Βέβαια. Έτσι. Και πέραν αυτού, εγώ είπα και στο τοπικό μας συμβούλιο και σε όποιους μίλησα, ότι κοιτάξτε, οι γιορτές αυτές πρέπει να μείνουν στα χωριά και αν θέλει ο Δήμος να τις αναδείξει, μπορεί να κάνει μια πανηγυρική γιορτή όλων των γιορτών μαζί και να έχει μέσα στην πόλη της Σπάρτης, σε διαφορετικές γειτονιές, τη γιορτή της Ελιάς, τη γιορτή του Κάστανου, τη γιορτή του Τσίπουρου, τη γιορτή της Μπουκουβάλας, δηλαδή να αναβιώνουν πράγματα μέσα στην πόλη της Σπάρτης, αλλά να μεταφέρονται από τις ορεινές περιοχές. Όχι να σπάσουμε τις ορεινές περιοχές, να τις καταδικάσουμε. Τέλος πάντων, το δικό μας το χωριό έχει πολλές δραστηριότητες, έχει πολύ μεγάλα προνόμια διότι είναι πολύ κοντά στη Σπάρτη και κατά συνέπεια κατοικείται από νέους ανθρώπους και διατηρεί τη ζωντάνια του, αλλά το να επιτίθεσαι στα χωριά που είναι αδύναμα και να τους καταστρέφεις δραστηριότητες οι οποίες σε ανέδειξαν σε τελευταία ανάλυση, αυτό είναι εγκληματικό για μένα. Μάλιστα. Τώρα να έρθουμε στις εκλογές που είχαμε, αρχικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, και θα ήθελα ένα σχόλιο γιατί είχαμε αλλαγές εδώ στο Δήμο της Σπάρτης, κάτι βέβαια που δεν συνέβη στους υπόλοιπους Δήμους. Είδαμε ότι επανεξελέγησαν ήδη οι Δήμαρχοι. Εδώ όμως στη Σπάρτη θα έχουμε νέα Δημοτική Αρχή από 1η Σεπτεμβρίου και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, μιας και εσείς είχατε αρχικά τουλάχιστον εμπλακεί. Ναι. Για μένα δεν ήταν έκπληξη το αποτέλεσμα, διότι ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος από την παρούσα Δημοτική Αρχή, με αποτέλεσμα το 60% να γίνει 20% ας πούμε ως αποτέλεσμα στην πρώτη Κυριακή των εκλογών. Βεβαίως και ο κύριος Δούκας, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος, δεν ήρθε πρώτος την πρώτη Κυριακή, πήρε ένα 30%. Και αυτό λέει κάτι, την επιφυλακτικότητα δηλαδή του κόσμου. Και ο κύριος Αργυτάκος για τρίτη φορά χάνει, αν και είναι πρώτος στις επιλογές. Θεωρώ ότι οι Σπαρτιάτες αγωνιούν και ψάχνουν για κάτι καινούργιο, πιο αποτελεσματικό, πιο δυναμικό, που θα ανατρέψει αυτή την νεκρή κατάσταση και το τέλμα στο οποίο βρίσκεται η πόλη μας.
θα ανατρέψει τις χαμηλές προσδοκίες τις οποίες την έχουν εντάξει οι πρώην δημοτικές αρχές και ψάχνει να βρει το κάτι άλλο το πιο δυναμικό. Η δική μου η εμπλοκή, εντάξει, δεν είχε έρθει ο τέλος. Ναι. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι διαπιστώσαμε κι εμείς ότι εγώ προσωπικά δηλαδή, θα το πω έτσι και δεν θέλω να παρεξηγηθώ, μάλλον πρέπει να είσαι στη Νέα Δημοκρατία για να εκλεγείς ή δήμαρχος ή βουλευτής ή δεν ξέρω τι άλλο, εκτός αν είσαι γιατρός. Ναι. Και έχεις άλλου είδους προνόμια για να διεισδύεις στους άλλους πολιτικούς χώρους. Ίσως έχει παρέλθει και η δική μας εποχή και καλό θα είναι να ενεργοποιηθούν νέοι άνθρωποι, γιατί από ό,τι είδα και στα ψηφοδέλτια εκλέχτηκαν νέοι άνθρωποι, αρκετοί νέοι άνθρωποι, που αποτελούν καλή μαγιά για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο σε όλες τις παρατάξεις. Και θεωρώ ότι ο κύριος Δούκας θα έχει αυτή τη στιγμή το προνόμιο να επιλέξει συνεργάτες και από τους άλλους συνδυασμούς, βεβαίως με την έγκριση αυτών των συνδυασμών, εκτός αν εξαρτητοποιηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με την απλή αναλογική και με το δεδομένο ότι ο κύριος Δούκας έχει 12 μόλις δημοτικούς συμβούλους, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει πατριωτισμός και αγάπη για την πόλη, δεν θα παιχτούν άλλα προσωπικά παιχνίδια και ότι και οι επικεφαλείς των συνδυασμών θα ενδώσουν στην κοινή προσπάθεια, που πρέπει να είναι κοινή προσπάθεια και αυτών που είναι μέσα στο Δήμο και εμάς που είμαστε απ' έξω, γιατί η πόλη μας θέλει μεγάλη στήριξη και βοήθεια. Κατά συνέπεια, εγώ περιμένω το Σεπτέμβρη οι δύο επικεφαλείς των συνδυασμών και οι τρεις, και ο κ. Βουνάς εννοείται, να δώσουν ό,τι καλύτερο έχουν στο συνδυασμό τους, να στηρίξουν τη Νέα Δημοτική Αρχή, να γίνει ένα πολύ καλό Δημοτικό Συμβούλιο που να έχει πολλή ενέργεια, μεράκι και δημιουργικότητα για να μπορέσει η πόλη να πάει μπροστά. Διαφορετικά θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Εκτός αν η νέα κυβέρνηση διαμορφώσει κάποιες συνθήκες μέσω του θεσμικού πλαισίου της αυτοδιοίκησης και επιτρέψει στον Δήμαρχο να κάνει κάποια πράγματα που υπό τις παρούσες συνθήκες τόσο των συσχετισμών στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και του εκλογικού νόμου δεν θα μπορέσει να τις κάνει. Επιχειρεί η νέα κυβέρνηση να κάνει κάποιες αλλαγές στο Κλεισθένη, θα δούμε. Θα τις κάνει πιστεύω. Πιστεύετε ότι η Σπάρτη έχει να περιμένει κάτι αν συνεργαστούν όλοι, η νέα δημοτική αρχή δηλαδή, και με τους επικεφαλείς των άλλων συνδυασμών? Βεβαίως, μα αλίμονο. Ναι. Αλίμονο. Ούτε θα απαξιώσουμε ούτε θα απομειώσουμε τους ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά. Και αν κάποιοι τους κατακρίνουν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, ας βγουν μπροστά. Γιατί δεν μπορείς να κάθεσαι ήρεμο στο σπίτι σου και να ασχολείσαι με τα δικά σου μόνο και να έχεις ένα σωρό συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται από την αδράνεια μιας δημοτικής αρχής οποιασδήποτε και να την κατακρίνεις μόνο. Πρέπει να βγεις και μπροστά. Κατά συνέπεια πρέπει και υπό θεσμικό ρόλο πρόσωπα και χωρίς θεσμικό ρόλο πρόσωπα να βγουν και να συμμετέχουν και να βοηθήσουν και να συμπράξουν. Εδώ βλέπουμε επίσης την ενεργοποίηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο αναξιοποίητο μέχρι στιγμής. Το γεγονός ότι μπαίνει με δυναμισμό στο νοσοκομείο της Σπάρτης και στο παλιό αρχαιολογικό μουσείο προκειμένου να το αναβαθμίσει, ώστε να υπάρχει κάτι επισκέψιμο στην πόλη της Σπάρτης που μέχρι σήμερα είναι υπό αμφισβήτηση, νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι κάτι κινείται δυναμικά. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να γίνουν πράγματα. Θα συζητήσουμε παρακάτω και για το μουσείο και για το νέο νοσοκομείο. Θέλω να μου σχολιάσετε και την αλλαγή που έγινε και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θεωρώ ότι ήταν καιρός να αλλάξει πλέον το σχήμα στην περιφέρεια. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Νίκα, διότι είναι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης και πατάει και τα πόδια του στη γη, δεν είναι αλαζόνας. Και βεβαίως βλέπω ότι και για τον νομό Λακωνίας θα υπάρξει μια πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση,
η οποία είναι, θα έχει και τα στοιχεία της, του κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου, ώστε να ξεσκαλώσουμε και να φύγουμε από καταστάσεις που μας κρατούσαν λιγάκι. Καταστάσεις όπως έργα που διπλοπληρώνονταν, καταστάσεις όπως λιμάνια που αντί να πιάνουν τα κρασιρόπλια μένουν αρόδο ακόμα, καταστάσεις οι οποίες το νέο αρχαιολογικό μουσείο που 10 χρόνια επί Πέτρου Τατούλη δεν κατάφερε να κάνει ούτε τη μελέτη. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να ξεσκαλώσουν για τη Λακωνία. Και πολλά άλλα ακόμα βέβαια, έτσι, και για τη Σπάρτη ιδιαίτερα. Κυρία Καναλοπούλου, είχαμε αλλαγές και στη βουλευτική εκπροσώπηση στο νομό Λακωνίας. Ναι. Δυστυχώς το Κινάλ έχασε την έδρα και πιστεύω ότι το κενό που αφήνει ο κύριος Γρηγοράκος από πλευράς εκλογικής, δηλαδή εκλογικού αποτελέσματος, δύσκολα θα το αναπληρώσει το Κινάλ. Διότι ο κύριος Γρηγοράκος ξέρουμε ότι είχε ψηφοφόρους σε πολλούς πολιτικούς χώρους, σε πολλούς κομματικούς χώρους, λόγω της ιατρικής του ιδιότητας. Βεβαίως και το Κινάλ έπρεπε να δράσει λίγο διαφορετικά, να βοηθήσει τη Λακωνία και τη Σπάρτη να αναπτύξουν τα μεγάλα έργα που λείπουν από εδώ. Όλη η Ελλάδα αναγεννήθηκε εκτός από τη Λακωνία. Δεν είναι γέφυρα, δηλαδή η γέφυρα του Ευρώτα, να περνούν πάνω οι Ινταλίκες και να έχουμε τώρα από το 1981 που έγινε το Πασόκ κυβέρνηση να ζητάμε να γίνει αυτή η γέφυρα και να τρέμει η ψυχή μας να περάσουμε από πάνω. Έτσι, δεν είναι. Είναι ένα έργο, αλλά είναι κομβικής σημασίας, διότι συνδέει το πιο παραγωγικό κομμάτι της Λακωνίας με τα εμπορικά κέντρα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να το αμελείς. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν ήταν και θέμα της κεντρικής κυβέρνησης, θα έπρεπε να βγουν τα μαχαίρια και προς την περιφέρεια και να έχει γίνει το έργο. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που θα έπρεπε, εγώ μιλάω από την πλευρά του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκω, που θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί. Και το νέο μουσείο θα έπρεπε να έχει γίνει και οι γέφυρες που νοσούν θα έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί και το οδικό δίκτυο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και πολλά άλλα. Δυστυχώς περάσανε πολλές δεκαετίες, μπορεί από πλευράς προσωπικών, στρατηγικών και βλέψεων να ικανοποιήθηκαν τα πρόσωπα, αλλά τόσο ο οικονομικός χώρος όσο και ο κοινωνικός χώρος Λακωνίας θεωρώ ότι δεν έχει ικανοποιηθεί. Υπό αυτή την έννοια βρεθήκαμε και λόγω και της οικονομικής χρήσης κυρίως βέβαια, βρεθήκαμε σε αυτή τη δεινή κατάσταση ως πολιτικός χώρος. Τώρα βέβαια, εντάξει, νέα πρόσωπα αναδείχτηκαν και στο Κοινοβούλιο και από άλλους πολιτικούς χώρους. Είναι ένα θέμα και αυτό, πώς, γιατί, πότε αλλάζει ο άνθρωπος την πολιτική του ιδεολογία και τη θέση κλπ. Λέτε για τον κύριο Νεοκλή κριτικό. Ο Νεοκλής είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και άνθρωπος. Ένας πολύ φιλικός και συνεργάσιμος και δοτικός άνθρωπος και ελπίζω να τα πάει καλά και να κοιτάξει τη Λακωνία πρώτα και πάνω απ' όλα ως κοινωνικό και οικονομικό χώρο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος και μετά όλα τα άλλα. Με δύο έδρες η Νέα Δημοκρατία στη Λακωνία, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με δήμαρχο που είναι από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι δήμαρχοι βέβαια στη Λακωνία. Και μιλώ για το νέο δήμαρχο της Σπάρτης. Με 50% ποσοστό που πήρε στις εκλογές, τελευταίες εκλογές εδώ από τη Λακωνία, η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία, η νέα κυβέρνηση να ασχοληθεί τώρα τουλάχιστον, γιατί δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια, πολύ περισσότερο με τη Λακωνία. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Με τη Λακωνία η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να ασχολείται από δημιουργίας κόσμου, γιατί δεν άλλαξε κάτι. Η Λακωνία, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Το 81-82, πότε έγινε ο κύριος Αχάμης δήμαρχος, του έκαναν μία συνέντευξη από τον Αντένα και τον ρώτησαν, εσείς κύριε δήμαρχε τι είστε, και η απάντηση ήταν, είμαστε όλοι δεξί. Το λέω αστειευόμενοι βέβαια, αλλά είναι γεγονός ότι είναι μονοκομματική κατάσταση εδώ στη Λακωνία. Δηλαδή οι υπόλοιποι χώροι
περιστασιακά αναφαίνουν και αναδεικνύονται. Αυτό δεν είναι τόσο καλό. Το ότι είμαστε σίγουροι δηλαδή, αυτό ίσως δεν ενδιαφέρει και τόσο. Αυτό δεν είναι τόσο καλό. Όχι, δεν είναι τόσο καλό. Θα έπρεπε να αισθάνονται και την ανάσα του αντιπάλου στο σβέρκο τους και οι βουλευτές και οι υποψήφοι υπόλοιποι σε όλα τα θεσμικά επίπεδα της Νέας Δημοκρατίας. Όμως πρέπει να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άμβλυνση τουλάχιστον στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, διότι και ο κύριος Αργυτάκος, ο οποίος είναι από τους πιο σοβαρούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας στον αυτοδιοικητικό χώρο, είχε καμιά δεκαριά άτομα του ΠΑΣΟΚ μέσα, του ΚΙΝΑΛ υποψήφιους. Ναι. Επίσης ο κύριος Πέτρος Τατούλης είχε άλλους τόσους. Ο κύριος Νίκας τώρα είναι αμιγός νεοδημοκρατικός χώρος, αλλά και οι δικοί του εκπρόσωποι συνομιλούν με όλους τους πολιτικούς χώρους. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέχτηκαν από τη Λακωνία, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι συνδιαλέγονται, είναι ήπιοι, δεν έχουν ακραίες και εσωστρεφείς τάσεις. Είναι άνθρωποι που θέλουν συνεργασίες και που πιστεύω ότι τώρα πια, έχοντας ξεπεράσει μετά από 40 χρόνια τις πολλώσεις και τις συγκρούσεις, τις ανόητες και τις οποίες υπηρετήσαμε, νομίζω ότι είναι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται που είναι το κοινό ωφελός και το προσωπικό τους, γιατί όπου είναι το κοινό είναι και το προσωπικό. Και πιστεύω ότι θα υπηρετήσουν με ποιότητα, με κατανόηση, με συνεργασίες, με συνέργειες με άλλους πολιτικούς χώρους και αυτό θα είναι σε όφελος όλων. Όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει ένα σοβαρό άνοιγμα προς το κεντρό χώρο και η όλη του σύνθεση της κυβέρνησης δείχνει αυτό, δηλαδή ότι δείχνει μία τάση προς τον κεντρό χώρο. Βεβαίως έχει και στοιχεία από πιο ακραίους χώρους μέσα, αλλά νομίζω ότι η όλη εικόνα και η τάση και η στελέχωση δείχνει αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι χρησιμοποιείς εξοκοινοβουλευτικούς υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς που είναι τεχνοκράτες καταξιωμένοι αποδεδειγμένα στον επαγγελματικό χώρο τους και οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το αντικείμενο που υπηρετούν επιστημονικά και επαγγελματικά. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει μία τάση διάκρισης των εξουσιών, γιατί μπορεί να μιλάμε για διάκριση των εξουσιών, αλλά καμία εξουσία δεν είναι διακριτή. Δηλαδή η παντοδυναμία είναι στην κυβέρνηση, η οποία προέρχεται από τη Βουλή, ενώ δεν θα έπρεπε. Και η κυβέρνηση ορίζει τη δικαστική αρχή, η οποία θα έπρεπε να διορίζεται ως ανεξάρτητη, να εκλέγεται και να ορίζεται ως ανεξάρτητη αρχή. Δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο και το κράτος υποφέρει και το πελατοκεντρικό σύστημα διαπρέπει και η πρόοδος δεν είναι αυτή που θα μπορούσαμε να έχουμε κατακτήσει. Για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή, να πω ότι συνομιλούμε με την κυρία Τασία Κανελοπούλου και σχολιάζουμε διάφορα θέματα και θα ήθελα τώρα να πάμε στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, κυρία Κανελοπούλου. Είχαμε και πρόσφατα τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας με τη μακέτα από το αρχιτεκτονικό γραφείο που κέρδισε το πρώτο βραβείο μετά τον διαγωνισμό. Εσείς είχατε κάποιες επαφές και με τον κύριο Δούκα και με τον νέο Δήμαρχο Σπάρτης και με τον νέο Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο και βέβαια το αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι οι συναντήσεις έγιναν με πρωτοβουλία του Σωματείου Φίλη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης και θεωρήσαμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τον κύριο Νίκα για το πού βρίσκεται η όλη εξέλιξη και για το ιστορικό του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου προκειμένου να είναι ενήμερος για όλη αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Νίκας είναι ένθερμος υποστηρικτής του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης και θεωρώ ότι και μας είπε, δεσμεύτηκε ότι το Σεπτέμβρη η πρώτη σύσκεψη ή τέλος πάντων μία από τις πρώτες συσκέψεις που θα κάνει και για συμβολικούς λόγους θα είναι η σύσκεψη για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης. Τώρα με τον κύριο Δούκα επίσης μιλήσαμε και μετά την εξαγγελία του Ιδρύματος Νιάρχος στη Βαμβακού ότι θα παρέμβει στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο
Εμείς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική αυτή την πρωτοβουλία να μπορέσει επιτέλους να αποκατασταθεί το κτίριο, να γίνει μια καινούργια έκθεση, να είναι ελκυστική των ευρημάτων, εννοώ των αρχαιολογικών ευρημάτων, να αποκατασταθεί ο κήπος, να γίνει δηλαδή ένα ωραιότατο και ελκυστικό σημείο μέσα στην καρδιά της πόλης, όπως θα έπρεπε να είναι δεκαετίες τώρα. Και βεβαίως εξηγήσαμε στον κύριο Δούκα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το ένα να αναιρεί το άλλο. Δηλαδή η επέμβαση αυτή στο παλιό αρχαιολογικό μουσείο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρέσει την πορεία που έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά τα τελευταία 2 χρόνια με την παρέμβαση της κοινωνίας της Σπάρτης και της Λακωνίας για το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Και βέβαια συμφώνησε και ο κύριος Δούκας, ο οποίος άλλωστε είναι ο τότε υφυπουργός οικονομίας που αγόρασε μαζί με τον κύριο Τατούλη ως υφυπουργό πολιτισμού το οικόπεδο για να γίνει το νέο αρχαιολογικό μουσείο, και πρόσφατα έχει αρθρογραφήσει υπέρ του νέου αρχαιολογικού μουσείου κλπ. Άρα θεωρούμε ότι και οι δύο θα είναι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια, και εφόσον υπάρχει και η χρηματοδότηση για την εκπόνηση της μελέτης στην περιφέρεια, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να προχωρήσουμε με επιτάχυνση των διαδικασιών. Άλλωστε αυτό το θέμα το βάλαμε και στον κύριο Νίκα. Του είπαμε ότι δεν μπορεί η μελέτη του νέου αρχαιολογικού μουσείου να γίνει σε 4 χρόνια όπως λέει η προγραμματική σύμβαση που έχει κάνει η περιφέρεια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρέπει να επισπευθεί, πρέπει να γίνει το αργότερο σε 2 χρόνια, διότι το Μουσείο της Ακρόπολης, ας πούμε, χρειάστηκε 18 μήνες για να εκπονηθεί η μελέτη. Άρα γιατί εμείς θέλουμε 4 χρόνια και παραπάνω με τις ενδιάμεσες εγκρίσεις κλπ. Συμφώνησε ο κύριος Δούκας, θα τα δούμε αυτά το Σεπτέμβρη, και θεωρώ ότι θα έχουμε μία επιτάχυνση των διαδικασιών. Για μένα ο κύριος Στατούλης δεν ήθελε το Μουσείο της Σπάρτης και λυπάμαι, διότι το ανέχτηκαν και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που ήταν δίπλα του. Και δεν το ήθελε, διότι ενώ έταζε από το 2006 που ήταν υφυπουργός πολιτισμού ότι το μουσείο, τη μελέτη θα την έχουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, φτάσαμε το 2019 και δεν έχει ολοκληρώσει ούτε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και αν δεν επεμβαίναμε δυναμικά να αποκαλύψουμε τι γίνεται και να πιέσουμε με τη δημοσιότητα που δώσαμε στο θέμα, νομίζω ότι ακόμα θα σερνόμασταν και δεν θα είχε γίνει τίποτα. Μάλιστα. Υπάρχει φόβος ότι η όποια παρέμβαση γίνει στο υπάρχον μουσείο, έτσι, ότι θα καθυστερήσει. Στο παλαιό. Ναι, στο παλαιό. Ναι. Ναι. Τώρα παλαιό δεν ξέρω αν είναι, γιατί αυτό έχουμε, οπότε αφού δεν έχουμε το νέο δεν είναι. Εντάξει, και παλαιό. Για να το καταλαβαίνουμε. Για να το, ναι, κατανοεί και ο ακρότης. Ναι. Ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει καθυστέρηση, δηλαδή στο νέο. Δεν νομίζω. Όχι, είναι ανεξάρτητο. Νομίζω. Ό,τι γίνει. Νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα ευρήματα και οι ανάγκες να εκτεθούν, ναι, που ο χώρος του υπάρχοντος αρχαιολογικού μουσείου δεν επαρκεί. Εκτός εάν έχουν στο νου τους κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε εμείς και θεωρούν ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό. Εμείς δεν θα αφήσουμε την προσπάθεια που κάνουμε και τον αγώνα που κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι η Σπάρτη δικαιούται ένα λαμπρό, έτσι, μεγάλο, ναι, μουσείο, το οποίο θα της αποδίδει αυτά που δικαιούται. Έτσι, αυτό το μουσείο που υπάρχει σήμερα για την εποχή που έγινε, στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν πρωτοποριακό, υπέροχο, επαρκέστατο, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τόσες ανασκαφές και υπάρχουν τόσα ευρήματα που πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα μπορούσε να εξυπηρετήσει αυτή την ανάγκη το υπάρχον μουσείο. Έχουμε τόσα ψηφιδωτά που δεν τα έχουμε αναδείξει, δεν τα έχουμε προβάλει. Φυσικά, εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πράγματα. Αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές, αν χρειάζεται να υπάρξουν, μπορούμε να τις συζητήσουμε. Αλλά το να μην γίνει το νέο μουσείο, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και δεν θα πρέπει κανένας Σπαρτιάτης να δεχθεί τέτοιου είδους συζήτηση. Ούτε καν για πλάκα, ούτε για αστείο. Την φωτογραφία από τη μακέτα την είδατε? Ναι, ναι, την είδαμε και την αναρτήσαμε και στη σελίδα του μουσείου. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω, γιατί το πρώτο βραβείο δόθηκε από πολλοί ειδικούς. Τώρα βέβαια εκκρεμούν οι ενστάσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση.
Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την οριστική απόφαση και την ανάθεση πλέον της μελέτης του μουσείου. Δηλαδή είμαστε στη φάση που ανατίθεται πλέον η μελέτη. Τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά, τα ηλεκτρομηχανολογικά, τα πάντα για να πάμε μετά στην κατασκευή του κτηρίου. Και αυτό που λένε μερικοί ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνει το κτίριο, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, διότι υπάρχουν ευεργέτες του τόπου μας οι οποίοι έχουν εκπεφρασμένη διάθεση να χρηματοδοτήσουν, όπως ο κύριος Βαλιώτης, που διαστόματος Μητροπολίτη, και όπως μπορώ να γνωρίζω και με επαφές που έχει με μέλη του σωματείου μας πρόσφατα, ρωτάει πότε θα τελειώσει η μελέτη για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν... Και δεν είναι και δεν θα είναι και ο μοναδικός, πιστεύω. Φυσικά δεν θα είναι και μοναδικός. Φυσικά. Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι και το Ίδρυμα Νιάρχος, και επειδή έχω ετοιμάσει ένα βιβλίο σχετικό με το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, που ελπίζω ότι θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, το Ίδρυμα είναι ένα βιβλίο με αρχιακό υλικό, από το 1995 μέχρι το 2019, που έχει όλα τα πάντα, τις αποφάσεις, τις πρωτοβουλίες, τα δημοσιεύματα, οτιδήποτε έχει γραφεί και υποθεί γι' αυτό το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί είναι μια εξαιρετική και μοναδική περίπτωση, δηλαδή 23 χρόνια τώρα να μην μπορεί να γίνει ούτε η μελέτη αυτού του μουσείου. Είναι μοναδικό παγκοσμίως. Λοιπόν, το Ίδρυμα Νιάρχος είχε εκφράσει την επιθυμία του το 2006 να ασχοληθεί έλεγε, με το νέο. Φάρτε μου τη μελέτη. Μια μελέτη. Ναι, αλλά τότε δεν το είχε βάλει αυτό το θέμα. Ναι. Είχε έρθει με όλη την καλή πρόθεση να αναλάβει τα πάντα. Και έβαλε μερικά ζητήματα επί Πρωθυπουργίας Κώστα Καραμαλή. Είχε ο κύριος Φούρκας ως νομάρχης Λακωνίας ζητήσει από τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήταν και υπουργός πολιτισμού, να προωθήσει το θέμα του νέου μουσείου της Σπάρτης. Πράγματι ο κύριος Καραμαλής το έστειλε στο Ίδρυμα Νιάρχος με την παράκληση να ασχοληθούν και να το αναλάβουν. Το Ίδρυμα Νιάρχος έστειλε εδώ εκπροσώπους τους, έκαναν όλη την έρευνα και αποφάνθηκαν, είπαν ποιες είναι οι επιφυλάξεις τους, έκαναν τις προτάσεις τους. Αυτά όλα ο κύριος Καραμαλής ως υπουργός πολιτισμού τα έστειλε στον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Πέτρο Τατούλη, ο οποίος τα έθαψε στο σιρτάρι του. Καμία απάντηση στο Ίδρυμα Νιάρχος. Και ενώ όλα αυτά τα χρόνια... Κυρίο πρόσωπο ο κύριος Τατούλης για τη Σπάρτη. Μάλιστα. Και ενώ όλα αυτά τα χρόνια συζητούσαμε και συζητάμε για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης, μας προέκυψε νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Βεβαίως. Απολύτως αναγκαίο και μπράβο, συγχαρητήρια θερμά στο Ίδρυμα Νιάρχος. Για αυτή την πρωτοβουλία, διότι εντάξει, θεωρώ ότι η παρέμβασή του εκεί θα είναι σωτήρια, δεν θα είναι θέμα ανάδειξης, είναι θέμα σωτηρίας των κατοίκων της περιοχής, και πιστεύω ότι με το Ρέτζο Πιάνο θα γίνει ένα κτίριο πάρα πολύ πρωτοποριακό, που και ως οικοδόμημα, ως αρχιτεκτόνημα δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι και ελκυστικό. Ελπίζω και το μουσείο, το νέο αρχαιολογικό μουσείο που θα είναι πιο κάτω από το νοσοκομείο, να έχει ανάλογες δυνατότητες ως αρχιτεκτονική σύλληψη, για να έχουμε μια ενότητα αρχιτεκτονημάτων σύγχρονων, παλιών, που να δένουν και να κοσμούν την είσοδο της πόλης. Θεωρώ ότι η παρέμβαση στο νοσοκομείο ήταν επιβεβλημένη. Θα πρέπει τώρα οι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως και ο κύριος Αραχοβίτης από το ΣΥΡΙΖΑ να πιέσουν για τη στελέχωση του νοσοκομείου. Γιατί δεν φτάνει μόνο το κτίριο, χρειάζεται να λειτουργούν όλες οι κλινικές. Έτσι. Αυτό είναι το μείζον τώρα πια. Το θέμα του, και βέβαια μείζον θέμα είναι να μας απαντήσει κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, γιατί βιάστηκε να αφαιρέσει από την πόλη της Σπάρτης την νοσηλευτική σχολή, όταν το νοσοκομείο ήταν αποφασισμένο να ανακαινιστεί από το Ίδρυμα Νιάρχος και το ήξεραν πάρα πάρα πολύ καλά όλοι τους. Το ήξεραν. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα με τη Σπάρτη. Το ένα χαστούκι, μία σφαλιάρα μετά την άλλη. Ίσως μπορέσουμε τέλος πάντων να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση τώρα.
Θα πρέπει νομίζω να αλλάξουν πάρα πολλά στη Σπάρτη και γενικότερα στη Λακωνία, γιατί γνωρίζω από παλαιότερες συζητήσεις με διοικητές του νοσοκομείου ότι ενώ είχαν προκηρύξει τις θέσεις, δεν υπήρχε και ενδιαφέρον για να έρθει κάποιος γιατρός να εργαστεί στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Δεν ήθελαν και οι θέσεις έμεναν κενές και τις επαναπροκήρυξαν και πάλι δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Είναι και αυτό ένα θέμα. Λογικό είναι. Γιατί δεν θέλει κάποιος ίσως να έρθει να ζήσει στη Σπάρτη ή να δουλέψει σε ένα τέτοιο νοσοκομείο που έχουμε. Θεωρώ ότι ο Σπαρτιάτης, επειδή βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα, για πολλά θέματα ιατρικής φύσεως προτιμάει να εμπιστευτεί τα κεντρικά νοσοκομεία παρά να μείνει στη Σπάρτη. Όμως, εάν αυτό το πράγμα το ανατρέψουμε με τη στελέχωση του νοσοκομείου και μία υποδομή τόσο εργαστηριακή όσο και ξενοδοχειακή που θα τον κάνει να αισθάνεται καλά μέσα στο νοσοκομείο, νομίζω δεν θα έχει λόγους, τουλάχιστον για τα συνήθη περιστατικά, να σηκώνεται και να φεύγει και να πηγαίνει στην Αθήνα. Και οπωσδήποτε οι γιατροί θέλουν να έχουν την πελατεία, εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια, μέσα στο νοσοκομείο, γιατί και οι γιατροί κάνουν ένα επιστημονικό έργο το οποίο χρειάζεται να αποκτούν εμπειρία, να τους βοηθά να αποκτούν εμπειρία, να μπορούν να γίνονται καλύτεροι, να μπορούν να ενημερώνονται, να μπορούν να έχουν τέλος πάντων να αποκτούν το υπόβαθρο που απαιτείται για τη δουλειά τους, γιατί είναι ο πιο ευαίσθητος επαγγελματικός τομέας. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις ένα χειρουργείο στις 10 μέρες, ούτε μπορεί να έχεις... Και τα ελαφρά μόνο περιστατικά. Ναι, ασφαλώς. Άρα λοιπόν είναι μια πολύ πιο σύνθετη υπόθεση από αυτό που φαίνεται και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως πολύ σύνθετη υπόθεση και να πείσει σιγά σιγά με τις υπηρεσίες που θα παρέχει, να πείσει τον κόσμο να μένει στον τόπο του. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στον κύριο Μπότσο, τον διοικητή του νοσοκομείου, όπου από την πρώτη στιγμή είπε ότι η Σπάρτη Λακωνία θέλει νέο νοσοκομείο, που το είπε πολλές φορές και έντονα σε κάποιες περιπτώσεις, και βέβαια και κάποιοι άλλοι που ενήργησαν έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο αυτό και να έχουμε κερδίσει ένα νέο νοσοκομείο. Γιατί θυμάμαι πιο παλιά το μόνο που συζητούσαμε ήταν πώς θα επισκευάσουμε το νοσοκομείο που έχουμε. Ναι, συγχαρητήρια και στον κύριο Μπότσιο, μόνο που 4 χρόνια ήταν κυβέρνηση και θα μπορούσε να έχει γίνει το νοσοκομείο. Ναι. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή να αποτελεί μόνο φραστική υπόθεση και διάθεση. 4 χρόνια κυβέρνηση από τις δημόσιες επενδύσεις να γίνει το νοσοκομείο. Να γίνει από την κυβέρνηση και όχι μια δωρεά. Από μια δωρεά. Και δεν μπορεί να περιμένεις μονίμως αν κάποιος ξυπνήσει από το καλό του πλευρό και αποφασίσει να κάνει τη δωρεά. Υπάρχουν και δημόσιες επενδύσεις και ξέρουμε πολύ καλά ότι σε πολλές πόλεις της Ελλάδας έγιναν και καινούργια νοσοκομεία. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτή η υπόθεση, δεν χρειάζεται. Πραγματικά ο άνθρωπος έδειξε μια καλή διάθεση να συμβάλλει σε αυτό το διάλογο και στην προώθηση του θέματος και τον ευχαριστούμε, αλλά από την άλλη πλευρά η αποτελεσματικότητα, το αποτέλεσμα είναι μακράν αυτού που έπρεπε να έχει επιτευχθεί τα 4 χρόνια. Σπόρισε το νοσοκομείο, σπόρισε και η νοσηλευτική. Ναι, και τώρα έτσι. Αυτά είναι επιτεύγματα της κυβέρνησης που υπηρέτησε ο κ. Μπότσο. Γιατί αν είχε γίνει οτιδήποτε πιο πριν, ίσως δεν βέβαια χάναμε την νοσηλευτική. Και εν πάση περιπτώσει, όπως όρθωνε το ανάστημά του στις δημόσιες συζητήσεις εδώ πέρα, έπρεπε να το ορθώσει και προς τον κ. Γαβρόγλου και προς τους άλλους νομούς και τους συναδέλφους του που απαιτούσαν την νοσηλευτική. Και δεν είναι και μόνο η νοσηλευτική. Ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει και με το ΚΕΜ. Έτσι. Εντάξει, το ΚΕΜ, εγώ να πούμε κάτι γενικώς, σαν νομός, δεν ξέρω γιατί, είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε χαμηλές προσδοκίες. Θεωρούμε δηλαδή ότι για μας δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιος μας έχει πείσει ότι δεν μπορούν να γίνουν τα μεγάλα και σημαντικά στη Λακωνία? Ποιος μας έχει πείσει γι' αυτό? Είναι, δηλαδή είναι κάτι που πραγματικά αν ταξιδέψεις στους άλλους νομούς της Ελλάδας, δεν συμβαίνει. Εδώ και στους πιο απομονωμένους νομούς ο κόσμος είναι τόσο απαιτητικός και ενωμένος στις διεκδικήσεις του που πραγματικά είναι εντυπωσιακό το τι πετυχαίνει. Εμείς εδώ πέρα είναι σαν να είμαστε της φαλιάρας. Δηλαδή μας λένε θα πάρουμε την νοσηλευτική, καμία αντίδραση. Θα πάρουμε το ΚΕΜ, ούτε μύτη δεν άνοιξε. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι μια νοσηρή κατάσταση για τον κοινωνικό μας χώρο και πρέπει να το δούμε.
Διότι δεν βλέπουμε τα παιδιά, βλέπουμε τους επαγγελματίες, τους νέους να φεύγουν. Υπάρχει βέβαια πλούτος στη Λακωνία μεγάλος, ο οποίος δεν επενδύεται. Είναι στις τράπεζες, είναι στα μπαούλα, δεν ξέρω πού είναι, αλλά πάντως δεν επενδύεται. Και αυτό δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας και δεν δημιουργεί ανάπτυξη για να μπορέσουμε να έχουμε όλες αυτές τις επιδιώξεις που θα έπρεπε να έχουμε χρόνια τώρα. Πάντως δεν σημαίνει ότι επειδή χάθηκε η νοσηλευτική ότι θα κλείσει στο μέλλον το ΚΕΜ, ότι η περιοχή, ο νομός δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Μα πρέπει όμως να διεκδικήσουμε κάτι άλλο πέρα παράδεισος. Ο νομός είναι παρθένος στην τουριστική ανάπτυξη. Είδαμε τι γίνεται στο Μιστρά, τι γίνεται στη Μάνη, στη Μονεβασιά. Μα ο Μιστράς που διατηρήθηκε και ως οικισμός αλόβητος, έχει τη μεγαλύτερη υπεραξία αυτή τη στιγμή. Ως χώρος, ως οικίματα, ως επισκεψιμότητα. Από εκεί και μετά αυτό το παράδειγμα πρέπει να το δούμε και στη Σπάρτη, πρέπει να το δούμε και σε άλλους οικισμούς παραδοσιακούς και ορεινούς. Έχουμε πάρα πολύ ωραία βουνά, έχουμε πάρα πολύ ωραία χωριά. Αυτά όλα πρέπει να μπουν σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό και ο Δήμος της Σπάρτης πρέπει να το δει ευρύτερα και να μην παλεύουμε μόνο για το αν θα πεζοδρομήσουμε την Παλαιολόγου. Αυτό είναι ένα θέμα στα πλαίσια μιας συνολικότερης ανάπλασης της πόλης. Δεν είναι μόνο η Παλαιολόγου και η Λυκούργου που έχουμε επικεντρωθεί όλοι, λες και δεν έχουμε που να περπατήσουμε, αλλά είναι ολόκληρη η πόλη που θέλει επέμβαση, συνολική επέμβαση. Για μένα αν γίνει κάτι μεμονωμένο στην Παλαιολόγου και στη Λυκούργου δεν θα πετύχει τίποτα, γιατί οι γειτονιές θέλουν ανάπτυξη. Συζητάμε πολλά χρόνια και γυρνάμε και καταλήγουμε πάλι στο κέντρο, στην Παλαιολόγου και στη Λυκούργο, όπως είπατε. Εντάξει, εντάξει. Να γίνει, είναι προτεραιότητα. Ναι, είναι προτεραιότητα, σίγουρα. Αλλά επιτέλους ας γίνει. Ναι. Αναφερθήκατε στα χωριά μας και τελευταία έγινε και μεγάλος δώρος και με όλα αυτά που έχουν ξεκινήσει και γίνονται από το Ίδρυμα πάλι Σταύρος Νιάρχος του Βαμβακού, σε ένα χωριό του Πάρνωνα, έτσι, και αναμένονται να γίνουν και άλλα πολλά. Έτσι πιστεύω ότι χρειάζεται, έτσι, κάποια χωριά τουλάχιστον, όποια έχουν τη δυναμική ή την υποστήριξη, όπως στην προκειμένη περίπτωση του Ιδρύματος, να ζωντανέψουν, να αναβιώσουν. Μιλούσαμε νωρίτερα και στην αρχή της κουβέντας μας για τη Σελασία, που πολλά νέα ζευγάρια έχουν εγκατασταθεί. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Σελασία και στη Βαμβακού. Η Σελασία είναι ένα προάστιο της Πάρνης, ναι, πλέον. Η Βαμβακού είναι ένα χωριό ορεινό, το οποίο έχει χάσει τον πληθυσμό του. Και τώρα μπαίνει ένα στοίχημα αν μπορεί να αναβιώσει. Και είναι πολύ ενδιαφέρον σαν εγχείρημα. Δηλαδή, εγώ το παρακολουθώ, διότι έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ορεινές περιοχές, επειδή τις έχω υπηρετήσει πολλά χρόνια στο νομό Ευρυτανίας, συγγνώμη, ως νομάρχης, και εκεί είδα πόσο δύσκολο πράγμα είναι να πείσεις τους κατοίκους να μείνουν στα χωριά, δίνοντάς τους κάποια κίνητρα. Το Ίδρυμα Νιάρχος κάνει ένα μεγάλο εγχείρημα αυτή τη στιγμή και ως υποχρέωση απέναντι στον Σταύρο Νιάρχο που είναι η γενέτειρά του, αλλά και ένα μεγάλο εγχείρημα γενικότερα, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο για τον ορεινό όγκο, τα ορεινά χωριά της Λακωνίας, αλλά και της Ελλάδας. Προσωπικά είχα την τύχη ως νομάρχης Ευρυτανίας να κάνω το πρώτο πρόγραμμα αγροτουρισμού στην Ελλάδα, εκεί στην Βρετανία. Αυτό απέδωσε μετά από μία δεκαετία και. Και προχθές που άκουσα τον κύριο Δρακόπλο να μιλάει στη Βαμβακού, τον άκουσα να λέει το εξής χαρακτηριστικό, που για μένα είναι ό,τι πιο ρεαλιστικό άκουσα. Για μας, λέει, εμείς, λέει, δεν βάζουμε ποσοτικούς στόχους. Δεν λέμε ότι μετά από 3-5 χρόνια θα πρέπει να υπάρχουν 100 μόνιμοι κάτοικοι στη Βαμβακού. Αλλά για μας σημασία έχει το εγχείρημα, είναι η ηθάκη μας, είναι το ταξίδι, είναι η προσπάθεια που θα μας δώσει την εμπειρία. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την προσέγγιση, διότι και τα παιδιά που έχουν αναλάβει αυτό το πολύ βαρύ φορτίο δεν είναι ούτε θαυματοποιοί, ούτε ταχυδακτυλουργοί, ούτε μάγοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με πολύ αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα τους, με πολύ μεράκι, δείχνουν ότι μπορούν να διαμορφωθούν θέσεις εργασίας. Εάν μας ζητηθεί, εμείς θα βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να πάρουν αποφάσεις νέοι άνθρωποι και από τα αστικά κέντρα, και από τη στιγμή που τους παρέχονται πολύ μεγάλες διευκολύνσεις και κατοικίας και δουλειάς μέσω διαδικτύου,
να έρθουν να εγκατασταθούν στη Βαμβακού. Πού αλλού υπάρχει ωραιότερο μέρος? Βέβαια για τα μικρά παιδιά είναι δύσκολο, διότι δεν υπάρχουν σχολεία, νηπιαγωγεία ή οτιδήποτε άλλο, και οι οικογένειες και λίγα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν στη Βαμβακού, αλλά τέλος πάντων μπορεί νέοι άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν αποκτήσει τέτοιες υποχρεώσεις να αρχίσουν σιγά σιγά να προσελκύονται. Και νομίζω ότι και το Ίδρυμα Νιάρχος δεν θα τους αφήσει έτσι, δηλαδή αυτούς που θα είναι πρωτοπόροι θα τους στηρίξει και στη συνέχεια. Σίγουρα. Και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό. Και έχω πει ότι θα πρέπει και ευρύτερα η περιοχή, όλη η περιοχή, όχι στενά στα όρια της Βαμβακούς, ευρύτερα η περιοχή να αναπτυχθεί και με άλλα προγράμματα, ίσως και με τη βοήθεια του Ιδρύματος, γιατί κάποιος που θα πάει να μείνει σε Βαμβακού δεν θέλει όλη του την ημέρα ή όλο του το χρόνο τον περνά στη Βαμβακού, θα θέλει να πηγαίνει και στα γύρω χωριά και στη γύρω περιοχή και να βλέπει ότι και εκεί υπάρχει μια ανάπτυξη. Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει να φτιάχνεις και οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή να μπορείς να προσανατολίζεις μία ομάδα επισκεπτών σε μια συστάδα χωριών. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αν αφήσεις ας πούμε 10 κρεβάτια στον Ξενώνα της Βαμβακούς και άλλα 10 στη Βαρβίτσα και άλλα 10 στα Βρέσθενα και 10 στη Σελασία, θα μπορεί ένα λεωφορείο τέλος πάντων να κάνει αγροτουρισμό, να μετακινηθεί σε αυτά τα χωριά. Εάν δεν υπάρξουν δραστηριότητες τέτοιες και στα γύρω χωριά, ασφαλώς και στη Βαμβακού θα είναι πολύ δύσκολο να φιλοξενηθούν στοχευμένα επισκέπτες που μπορούν να είναι η κρίσιμη αρχή και η κρίσιμη μάζα για πιο δυναμική τουριστική ανάπτυξη. Σε μια προηγούμενη εκπομπή είχα αναφέρει ότι όταν πηγαίνουμε ως επισκέπτες στο Πήλιο, για παράδειγμα, δεν πηγαίνουμε μόνο σε ένα χωριό, επισκεπτόμαστε όλη την περιοχή. Ασφαλώς. Και εμείς έχουμε ο Πάρνωνας, είναι από τα ωραιότερα βουνά της Ελλάδας. Ναι. Από τα πιο όμορφα και σχετικά πυκνοκατοικημένα στην περιοχή της Λακωνίας. Ναι, και αρκετά κοντά στην Αττική, που μπορεί σε 2-2,5 ώρες κάποιος να βρεθεί από το αστικό κέντρο, και μιλάμε για ένα πληθυσμό 5-6 εκατομμυρίων που μπορούν να έρθουν μέχρι τη Βαμβακού ο δικός με το αυτοκίνητό τους και δεν απαιτείται χρόνος και πολύ εύκολα. Αυτή ακριβώς η λογική και η φιλοσοφία ήταν και η φιλοσοφία που μας οδήγησε να ιδρύσουμε το 1995 την αναπτυξιακή εταιρεία Πάρνων ΑΕ. Εγώ υπήρξα πρόεδρος τα 5 πρώτα χρόνια, που δώσαμε το έναυσμα και την στήριξη σε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις οικογενειακές και ατομικές, χειροτεχνικές, επιστημονικές, ελευθερών επαγγελματιών κλπ. Λοιπόν, τότε αυτή ήταν η φιλοσοφία, ότι ο Πάρνωνας είναι και κοντά στο μεγάλο αστικό κέντρο στην Αθήνα και κοντά σε πολλά άλλα αστικά κέντρα και έχει ζωντανά χωριά και έχει ενεργό δυναμικό ακόμα, το οποίο σήμερα δεν ξέρω αν μπορούμε να το υποστηρίξουμε το τελευταίο για το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό με την ίδια έμφαση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δυνατότητες να δώσει ευκαιρίες. Και αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Και βέβαια ο Πάρνωνας δεν είναι μόνο για την περιοχή που συζητάμε, είναι έτσι πολύ μεγαλύτερος και έχει και άλλα χωριά προς τα νότια. Βεβαίως, συνδυάζει πολλές ευκαιρίες και η διάνοιξη του δρόμου προς το Κυπαρίσι. Ναι. Όλα αυτά, κάποια έργα υποδομής που έγιναν στην παραλιακή, στο Άστρος και στην παραλιακή πλευρά της Κινουρίας, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ να έρθει κόσμος και προς την ενδοχώρα και προς την ορεινότερη περιοχή, δηλαδή από τον Κοσμά και κάτω που είμαστε εμείς. Πάντως, κλπ. Διαφαίνεται ότι κάτι πάει να γίνει στον ομό Λακωνίας, ότι ίσως να έχει έρθει η ώρα της Λακωνίας με όλα αυτά μακάρι που συζητήσαμε και πριν, και στο Μιστρά και στη Μάνη και οτιδήποτε. Μακάρι, μακάρι, γιατί νομίζω ότι πια δεν υπάρχει και κανένας άλλος νομός πιο πίσω από μας, άρα πρέπει κάπου να πάρουμε σειρά τώρα. Ίσως να μην είχαμε εμείς τα οικονομικά προβλήματα που είχαν άλλες περιοχές λιγότερο πρικισμένες από την περιοχή μας, αλλά τώρα χρειάζονται και εναλλακτικές λύσεις και εναλλακτικά εισοδήματα και στροφή προς την παροχή υπηρεσιών και ιδιαίτερα προς τον τουρισμό, και θα πρέπει και οι ίδιοι οι Λάκωνες να αποφασίσουν να επενδύσουν και να κρατήσουν και τα παιδιά εδώ και να δώσουν και ευκαιρίες και σε άλλους νέους επιστήμονες να έρθουν προς τη Λακωνία. Είναι κρίμα κάποιοι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι για τα παιδιά τους εδώ, την οικονομική δυνατότητα, και να τα αφήνουν να φεύγουν στο εξωτερικό και εκεί να μην είναι και καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάποιος που θα φύγει για το εξωτερικό ότι θα βρει μια καλή δουλειά, ότι όλα θα είναι μια χαρά και θα κάνει μια ζωή εύκολη.
συμφωνία, αλλά να λάβουμε υπόψη μας και το περιβάλλον ανασφάλειας που υπάρχει λόγω της δεκαετούς κρίσης που βιώνουμε, διότι αυτό δεν επιτρέπει κιόλας και στον οποιονδήποτε να πάει εύκολα σε επενδύσεις, και λόγω του τραπεζικού συστήματος και λόγω του φορολογικού συστήματος και λόγω του γραφειοκρατικού συστήματος. Εγώ άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη ότι έχει σκοπό να βάλει χέρι σε όλα αυτά και περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε τις αποφάσεις του, διότι όσοι τουλάχιστον λειτουργούν στον επιχειρηματικό χώρο ξέρουν πολύ καλά τι θα πει φορολογία, ασφαλιστικό σύστημα και τράπεζες. Αυτά τα τρία δηλαδή είναι τα κρίσιμα ζητήματα που αν δεν επέμβεις και δεν μπορέσεις να δώσεις λύσεις αγοράς, δεν θα μπορέσεις να δώσεις λύσεις ανάπτυξης. Πιέζουν πάντως οι επιχειρηματίες στη νέα κυβέρνηση να τα διορθώσει όλα αυτά. Και έτσι πρέπει να γίνει. Μα γι' αυτό και την έβγαλαν. Ναι, ναι. Γι' αυτό την έβγαλαν. Αν ήθελαν κάτι διαφορετικό, θα άφηναν το ΣΥΡΙΖΑ να τροφοδοτεί το δημόσιο τομέα και να περιορίζει την επιχειρηματικότητα. Να βλέπαμε από πού θα βρίσκεται τα λεφτά το κράτος να χρηματοδοτήσει και το δημόσιο τομέα. Δεν είναι έτσι. Η επιχειρηματικότητα επιτέλους πρέπει να αντιμετωπιστεί φιλικά από το ελληνικό κράτος, διότι από πολύ παλιά ο επιχειρηματίας θεωρείται ο απατεώνας, κλέφτης, από την αρχή, εξορισμού δηλαδή. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα να συνεχίζουν να υπάρχουν ως αντιλήψεις και ιδεοληψίες στην εποχή μας. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά, να δώσουμε στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να επιχειρήσουν για να μπορέσει και το κράτος να αποκτήσει εισόδημα. Αυτό που το κράτος κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει για να το πετύχει είναι να αναπτύξει ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εκεί πάσχουμε. Αν αυτό λειτουργήσει, ο καθένας θα είναι υποχρεωμένος και θα αποδίδει και τις φορολογικές και τις ασφαλιστικές του εισφορές και δεν θα πάσχει το οικονομικό μας σύστημα. Και να αφήσουμε να επιχειρήσουν, να επενδύσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες και όχι μόνο να περιμένουμε κάποιους ξένους επιχειρηματίες να έρθουν εδώ να επενδύσουν. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλοί Έλληνες που και μπορούν. Και τους ξένους τους θέλουμε. Βέβαια. Αλλά όχι και μόνο τους ξένους. Τους θέλουμε. Έτσι, είναι και πολλοί Έλληνες που μπορούν. Και όσους μπορούν, όλους τους θέλουμε. Γιατί το πρώτο που θέλουμε είναι να κινηθεί το χρήμα στην αγορά, να κάνει τον κύκλο του και να δώσει εισόδημα που θα ξοδευτεί για να στηριχτεί η οικονομία. Έτσι. Μία ακόμα κουβέντα για να ολοκληρώσουμε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Στα όσα είπαμε σήμερα, μιλήσαμε και αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα, πολύ σημαντικά. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Κανελοπούλου. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να έχουμε ωραίο καιρό τώρα τον Αύγουστο που παίρνουν όλοι σχεδόν τις αδειές τους, να περάσουν όμορφο καλοκαιράκι, να φορτώσουν τις μπαταρίες, να ανατροφοδοτηθούν και να έρθουμε το Σεπτέμβριο ορεξάτη να κάνουμε μια καινούργια αρχή με όλα τα νέα θεσμικά όργανα και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε όλοι στο κοινό στόχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.